την οριστικοποίηση της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών να περιλάβει το έργο της κατασκευής του οδικού αξονα Κακαβιά στο τεμαϊκό του πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στα πλαίσια προγραμματισμένης συνέντευξης που δόθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Ο κ. Καχρημάνης είπε ότι είναι η λυμένη και η απόφαση της Περιφέρειας να εντάξει στο δικό της περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ την οδική σύνδεση της Ιόνιας με την Πρέβεζα. Ο Περιφερειάρχης, ειδικότερα για τον οδικό άξονα Ιωάννα Κακαβιά, είπε ότι θα δημοπρατηθεί ο τρίχνος κλειστός με ανισόπεδους κόμβους και βοηθητικό δίκτυο. Συμπλήρωσε ότι έχει δοθεί το πράσινο φως από το Υπουργείο στην ανάδοχη εταιρεία και τους συνεργάτες της ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι μελέτες. Είπε επίσης ότι για το συγκεκριμένο έργο είναι σε τακτική επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, τον κ. Καραγιάννη. Για την οδική σύνδεση της Ιόνιας με την Πρέβεζα, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε το Υπουργείο Υποδομών να επιτρέψει στην Περιφέρεια να προχωρήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή του έργου. Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε αρκετές μελέτες. Δεν μπορούμε να βάλουμε όσες θέλουμε. Ετοιμάζουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα τις υποβάλουμε. Τώρα για το Γιάννα Κακαβιά, είναι οριστική η απόφαση ότι ο δρόμος θα είναι τρίχνος, κλειστός, θα έχει όλους τους κόμβους ανισόπεδους και θα έχει και το βοηθητικό δίκτυο δίπλα, ώστε αύριο μεθαύριο να είναι εύκολο αν αλλάξουν τα θέματα της κυκλοφορίας να γίνει τετράχνος. Επίσης, βλέπετε ότι θα μας δώσουν τελικά από το 2007 που έχουν το θέμα του από τον Ιόνια προς Πρέβεζα, θα μας το δώσουν εμάς. Αυτό έχει γίνει μια απόπερα και το 2018 να το πάρουμε και έχουμε επιστολή του τότε Υπουργού και το 2019 με προγραμματική σύμβαση τότε. Μας ζητήθηκε, η οποία τότε με τις εκλογές καταργήθηκε. Εμείς το έχουμε προτείνει ως πρώτο έργο στο 21-27 αυτό. Το δε της Κακαβιάς έχει μπει ως έργο στις προτάσεις του τομεακού του Υπουργείου Υποδομών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ παρακολουθώ από κοντά τη δουλειά που γίνεται με το τέλειωμα των μελετών. Έχει δοθεί το πράσινο φως στην εταιρεία και στους συνεργάτες και γίνεται η δουλειά. Είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε ακόμη μια φορά με τον πολιτικό. Παρόλο ήταν πιο καραμαλής. Συζητήσατε το θέμα αυτό που σε ολοκλήρωσε ώστε να προλάβουμε, όπως είπε και συνάδελφος, το χρόνο. Κοιτάξτε, και εγώ συζητάω αυτό το θέμα περισσότερο με τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι στη διάθεσή μου, μόλις θέλουμε εμείς, να έρθει στα Γιάννηνα αυτά να τα πει και δημόσια εδώ, γιατί αυτός είναι πιο κοντά μας την κυρία Γεράρδη σε αυτά τα έργα, και με τον κύριο Καραμανλή. Οι συζητήσεις έχουν γίνει και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι εάν δεν είχαν συμβεί αυτά τα έκτακτα γεγονότα με τις πυρκαγιές, θα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αρκετά περισσότερο.